Το έχω ξετριχιάσει. Αλήθεια έχετε κάνει ποτέ αποτρίχωση? Εσύ Κώστα, καλά, δεν σου έχω πει τι έχω πάθει. Α, για πες μας. Που τι? Πάω σε κεντρικό κομμωτήριο στο Μαρούσι. Ναι. Και μου λένε, αφού μου φτιάξαν τα μαλλιά μου και τέτοια, επειδή ήταν το σβέρκο μου, ξέρω εγώ. Αυτό, πριν μερικά χρόνια. Ναι. Και μου λένε να σας βγάλουμε και τις τρίχες στην πλάτη. Ε, λέω, βγάλτες, γιατί εντάξει, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, έρχεται να και με βάζει κάτω. Μου απλώνει τα κεριά επάνω. Νιώθω μια καψίλα με το κέρι το καυτό. Λέω εντάξει, αυτό θα ήταν. Αν δεν ήταν αυτό. Και μου κάνει μια χράτς και με ακούνε μέχρι την Ομόνια. Για να δει τι τραβάμε εμεί οι γυναίκες που. Και λέει, τι μου κάνετε έτσι. Λέω, είσαι τρελή. Δεν μου λες τουλάχιστον να με προειδοποιήσει ότι ξέρετε, θα πονέσετε λίγο. Εκεί πρέπει να σε φνηδιάσει, γιατί αν σε προετοιμάσει. Τι να σε φνηδιάσει, Παντάκι μου, τα είδα όλα, σου λέω. Ακολλείω τα γούρνα στο μάτι μου. Δεν γίνεται. Σου λέω, σηκώνομαι, τα μαζεύω. Μου λέει, το υπόλοιπο δεν το βγάλαμε. Θα το βγάλω στο σπίτι. Συγγνώμη, και έμεινε με τη μισή πλάτη αποτριχωμένη και Παντάκι μου, δεν υπήρχε περίπτωση που ξανακάνω. Εμά τα λε, ρωτά εμά τι τραβάμε. Με μια φετιά. Με τα τακούνια μα. Το ρηγέ ήταν στη μόδα και το καλοκαίρι, αλλά εμεί δεν είναι. Κάνει εσύ αποτρίχωση έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο, δεν είναι ωραίο. Πράγμα. Αν και ο κύριος κριτικός. Εσείς με τι κάνετε, έχει ήδη κάνει χαλάω ο άνθρωπος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά είναι που πονάει τόσο πολύ. Στο Σεφερλί, πού έβγαζε τόσο δόξα πατρίδα. Αλλά στη δεύτερη φορά δεν πονούσα. Πώς? Τη δεύτερη φορά δεν πονούσα. Όχι τόσο. Η πρώτη που είναι έτσι αγνή. Παιδιά, ένιωσα λες και με ξαντεριάζουν. Να σου πω τώρα. Λες και με βγάζουν τόσο. Μάλλον θα σε είχε και άφη, κυρία. Θα είχε ακούσει καμιά καλή κουβέντα για κανένα που θαύμαζε και σου λέει Παπανότα τώρα. Εδώ στο κρεβάρι του. Λέω εντάξει, με κόβει το ματάκι αυτή. Είναι η σχιζοφρένεια, δεν το πριώνει. Και πάλι ο Ρέμος και ο Ρουμπάς. Λέω εντάξει, εδώ θα αφήσω την ψυχούλα. Να σου πω. Γιατί τόσο.